Καλημέρα κύριε Νηφούδη. Καλημέρα από το χιονισμένο Κιλκής. Ναι, ναι, ακριβώς. Στο χιονισμένο και εκεί Κιλκής. Και από τη Β' Θεσσαλονίκη που επίσης είναι χιονισμένη. Επίσης χιονισμένη. Εδώ στο χώρι Χορτιά, Ωραιόκαστρο, ευτυχώς δεν έχουμε προβλήματα. Πώς μπορεί να κινηθεί. Αλυσίδες δεν χρειαστήκατε καθόλου στον δρόμο, να κάνουμε και ένα ρεπορτάζ έτσι λίγο. Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι λειτουργήσαν οι μηχανισμοί το Δήμο, ρίξαν αλάτι νωρίς και γενικότερα η κυκλοφορία είναι ομαλή για τον κόσμο να πάει στις δουλειές του. Ναι, ο Χορτιάτης έχει παραπάνω χιόνι, ξέρετε καλά εκεί την περιοχή, όλα τα χρόνια εκεί δημοτικό σύμβουλο. Ο Σταύρος Σοδεράκης χθες ήταν στο Χορτιάτη, στο Πανόραμα, κάναμε μια βόλτα. Έτσι, απολαύσαμε και λίγο με τους εθελοντές του ποταμιού το χιονισμένο τοπίο. Α, κάνατε και τη βόλτα χθες το βράδυ. Εδώ, έχουμε και άλλο ρεπορτάζ λοιπόν στην εκπομπή εκτός από το καιρικό. Για την... όπως το ποτάμι στην τελευταία συνάντηση που είχαμε, είπαμε ότι πρέπει να πάρουμε τα βουνάκια της πόλης και ξεκίνησε έτσι από τη Β' Θεσσαλονίκης, που έχει, είναι τόσο μεγάλη η Β' που έχει και αρκετά προβλήματα. Και όντως ο Σταύρος, βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης, πρέπει να περιοδεύει και στη Β'. Τώρα βάζετε στον πειρασμό όμως που λέτε ότι ξεκίνησε από τη Β' Θεσσαλονίκης. Αυτό σχετίζεται και με την πρόσφατη αποχώρηση της κυρίας Μάρκου που ήταν βουλευτή στη Β' Θεσσαλονίκης. Ναι, και ξεκίνησε από όχι, εκεί. Θα σας απαντήσω έτσι με ειλικρίνεια. Ναι. Με δεδομένες τις σημερινές συνθήκες, ας είναι αποφασίσαμε όλοι ότι ο ρόλος του Σταύρου, πέρα από την Α, πρέπει να είναι και στη Β' Θεσσαλονίκης. Δεν μας το είδε το γεγονός της αποχώρησης της κυρίας Μάρου. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Η Α' Θεσσαλονίκης και η Β' πια έχουν ένα βουλευτή, ο Σταύρος Θεοδωράκη, το επικεφαλής του κόμματος. Και φυσικά με εμάς, τους συνεργάτες, θα ανταποκριθούμε στο έργο που χρειάζεται. Εσείς βέβαια κύριε Νηφούδη, αφού πιάσαμε αυτό το θέμα και θα πάμε μετά στο Κιλκής, διάβασα δηλώσεις σας μετά την ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Μάρκου που ήσασταν αρκετά έτσι, επιθετικός εναντίον της και για το ότι δεν έπραξε το προηγούμενο διάστημα. Ένα πράγμα. Ναι. Εγώ επειδή ασχολούμαι, παρά το γεγονός ότι είμαι 35 χρονών, αλλά ασχολούμαι την τοπική αυτοδιοίκηση από 15 χρονών. Με τα συμβούλια νεολαίας, μετά δημοτικός σύμβουλος υποψήφιος από τα 20 εκλεγμένος. Και έχω βιώσει έτσι, σε όλη αυτή την ηλικίωσή μου την πολιτική, το πώς απαξιώθηκε ο θεσμός της πολιτικής. Και ο βασικός λόγος που άρχισα κριτική είναι γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν διατελέσει τα τελευταία 20 χρόνια δεν αντιλαμβάνονται οποιαδήποτε κίνηση, πράξη, δήλωσή τους έχει αντίκτυπο στο πόσο ο κόσμος εκτιμάει τον πολιτικό. Αυτή η απαξίωση που ζούμε για τον πολιτικό κόσμο είναι λιθαράκι-λιθαράκι έχει χτιστεί. Και φυσικά η αποχώρηση της κυρίας Μάρκου από το ποτάμι χωρίς να παραδώσει την έδρα είναι ακόμα λιθαράκι, διότι δεν υπήρχε αιτιολόγηση, δηλαδή το ποτάμι. Αν μη τι άλλο, δεν μπορεί να μας κατηγορήσει κανείς ότι άλλαξε ρητορική πριν τις εκλογές, μετά τις εκλογές. Ο Σάββατος Θεοδωράκης, το ποτάμι, όλοι μας προφανώς αναγνωρίζουμε την ανεξαρτησία των βουλευτών σαν να εκφράζουν τις απόψεις τους. Δεν είχε λόγο η κυρία Μάρκου να αποχωρήσει. Έχουμε δει στο παρελθόν, τώρα μια και είμαι Κιλκής, έχουμε δει στο παρελθόν τον κύριο Φλωρίδη, τον Ασιώκα, τον Ρομπόπουλο, οι οποίοι σε εποχές μνημονίου που είχαν όλη την έτσι, δυνατότητα και την δικαιολογία να αποχωρήσουν τότε από το Πασό. Αλλά αποχωρήσαν και παραδώσαν την έδρα. Mm-hmm. Και άλλες περιπτώσεις βέβαια που δεν παρέδωσαν. Αυτό. Ναι. Προφανώς, αλλά θέλω να πω ότι εγώ λέω ότι πρέπει να αναδεικνύουμε και τις περιπτώσεις των ανθρώπων που σέβονται, όταν ειδικά δεν έχουν λόγο. Δηλαδή το ποτάμι, θεωρώ ότι ήταν τόσο έτοιμο απέναντι στην κυρία Μάρκου και σε εκλογές με λίστα. Εγώ θα σας πω την δική μου εμπειρία, ότι στη λίστα που δεν υπήρχε περίπτωση να εκλεγώ, αγωνίστηκα για το ποτάμι ακριβώς όπως αγωνίστηκα όταν ήταν εκλογές με τον Σταύρο. Οπότε. Προφανώς και το αποτέλεσμα των εκλογών στο ποτάμι είναι συνολική δουλειά. Ούτε μόνο δική μου, ούτε μόνο της κυρίας Μάρκου. Γι' αυτό λέω ότι εγώ, αν ήμουν στη θέση, θα παρέδινα την έδρα και that's it. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Ναι, και βέβαια είχατε και πολύ μικρή διαφορά ψήφων τότε, γιατί θυμάμαι τα παλιότερα στις προηγούμενες εκλογές, όχι αυτές που έγιναν με λίστα. Αυτό είναι αλήθεια τώρα. Ναι. Είναι και μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ναι. Είχαμε 30 σταυρούς διαφορά. Υπήρχε ένα εκλογοδικείο το οποίο δεν έγινε εν τέλει, γιατί μεσολάβησαν εκλογές. Δηλαδή δεν το δίκασε ο Άριος Πάγος, γιατί μεσολάβησαν οι εκλογές πέρσι το Σεπτέμβριο, οπότε δεν είχε αντικείμενο. Οπότε είναι μια αμφιλεγόμενη έδρα ούτως ή άλλως. Οπότε αντιλαμβάνεστε, όταν αγωνίζεστε, και εγώ είμαι εδώ, όπως και η κυρία Μάρκου ήταν καινούργια στο ποτάμι στις εκλογές του Γενάρη, και εγώ ήμουν ένα νεοφερμένος, αλλά αγάπησα τον χώρο, τους ανθρώπους και αγωνιζόμαστε για να βοηθήσουμε σε αυτή την κρίσιμη στιγμή όσο μπορούμε ο καθένας μας τη χώρα και την τοπική κοινωνία. Τώρα, σήμερα είσαστε στο Κιλκής, θα επισκεφτείτε εκεί και το νοσοκομείο, έτσι.
Είμαστε εδώ στο Δήμαρχο τώρα, μόλις είχα συνάντηση από τον Δήμαρχο για να σας μιλήσω. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στο νοσοκομείο, περπατάμε στους δρόμους του Κιλκής. Εντάξει, το Κιλκής έχει και αυτά τα προβλήματά του και λόγω των προσφύγων, αλλά και γενικότερα η τοπική αυτοδιοίκηση, εγώ όντας και δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, η τοπική αυτοδιοίκηση όταν έχουν μειωθεί όλα τα ευχορηγήσεις και τα κονδύλια, παλεύει για την καθημερινότητα. Αυτά ήρθαμε να καταγράψουμε εδώ με τον Σταύρο Θεοδωράκη και με τους συνεργάτες. Και αύριο θα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη και για το συνέδριο της, από το απόγευμα μάλλον σήμερα θα είναι στη Θεσσαλονίκη και για το συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων. Θα είναι όμως μια ακόμα, αν δεν κάνω λάθος, εκεί θα συναντηθεί για ακόμη μια φορά το τελευταίο διάστημα, πρόσφατα και στην παρουσίαση βιβλίου του κ. Παγουλάτου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νομίζω ότι μήπως αυτό είναι τυχαίο ή όχι. Είναι τυχαίο, αλλά θα σας πω κάτι εγώ μεταξύ σοβαρού και αυτοί, χθες του έλεγα ότι όντας η τοπική αυτοδιοίκηση τόσο παραγωνισμένη και το κράτος αντιμετωπίζει την τοπική αυτοδιοίκηση τόσο αδιάφορα, είναι πραγματικά περίεργο που όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί θα βρεθούν αύριο στο συνέδριο της ΚΕΔΕ εκτός του Πρωθυπουργού. Μακάρι να δίνανε και στην Βουλή τη μάχη για την τοπική αυτοδιοίκηση με τον ίδιο ίστρο που θα το δώσουν αύριο στην τοποθέτησή του στο συνέδριο. Θα επανέλθω όμως αυτό που το φέρα αμέσως στο ερώτημα. Μετά και το ναυάγιο, πώς φάνηκε, της προσπάθειας δημιουργίας ενός κοινού χώρου με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, αφού δεν ευωδόθηκαν οι συζητήσεις που είχαν ξεκινήσει, το ποτάμι φαίνεται να έχει στραφεί περισσότερο προς τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, νομίζω ότι δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση. Η συζήτηση με την Νέα Δημοκρατία νομίζω περισσότερο ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία παρά το ποτάμι, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Γιατί θέλει να δείχνει ολοένα και πιο ισχυρή. Το ποτάμι έχει ξεκινήσει η συζήτηση με το φυσικό του χώρο που είναι κέντρο αριστερά, με κυρίως ευθύνη του Πασό και των συνεργατών της κυρίας Γεννηματά, οι συζητήσεις ναυάγησαν. Το ποτάμι έχει μια ξεκάθαρη πολιτική, ένας νέος χώρος. Εγώ θα θεωρώ ότι παρά τις δυσκολίες ο κόσμος θα αντιληφθεί ότι το ποτάμι έχει θέση στην επόμενη Βουλή. Και εγώ το έχω πει και σε άλλους συναδέλφους σας, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν και εφόσον γίνουν εκλογές και εκλεγεί στην Πρωθυπουργός, θα πρέπει ο ίδιος να εύχεται το ποτάμι να είναι ανεξάρτητο και μέσα στη Βουλή. Το ποτάμι, ξέρετε, είναι μια καθαρή φωνή, χωρίς εξαρτήσεις, με συμφέροντα, μια μεταρρυθμιστική φωνή που όλοι εμείς που είμαστε εκεί σίγουρα θα είμαστε δίπλα σε όποιο πρωθυπουργό αποφασίσει να αλλάξει την Ελλάδα. Και αυτό είναι το σημαντικότερο νομίζω. Οπότε εγώ θεωρώ ότι καλώς εγώ των πραγμάτων, γι' αυτό κάνουμε για αυτή την περιοδία, προσπαθούμε να συμπληρώσουμε τα στελέχη μας και νομίζω ότι τα καταφέρουμε, δεν νομίζω θα έχουμε πρόβλημα για να μπούμε στη Βουλή. Αυτό νομίζω ότι, ξέρετε τι γίνεται, το πρόβλημα είναι περισσότερο του ΠΑΣΟΚ, θεωρώ, που θα πρέπει να αποδείξει ότι άξιζε τον κόπο του ναυαγίου των συζητήσεων με την κεντροαριστερά. Εμείς είμαστε καθαροί με τη συνείδησή μας, κάναμε μια έντιμη κουβέντα, θέσαμε συγκεκριμένα ζητήματα, δεν κάναμε πίσω σε αυτά που θέσαμε από την αρχή. Από εκεί και πέρα ο κόσμος αποφασίζει. Αυτό που αναρωτιούνται πολύ βέβαια, γιατί μιλήσαμε για το ποτάμι και το πώς έτσι άλλαξαν τα δεδομένα, κυρίως τα δημοσκοπικά τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, το τελευταίο χρόνο. Και αυτό βλέπουμε ότι ουσιαστικά έγινε μετά την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ναι, όπου για πολλούς αφαιρέθηκε ένας χώρος λόγου και απόψεων από το ποτάμι. Ουσιαστικά εκεί πέρα αποδόθηκε ένα μεγάλο μέρος, συμφωνείτε με αυτό, της μείωσης της δημοσκοπικής των ποσοστών του ποταμιού. Κοιτάξτε, νομίζω ότι στο Πανεπιστήμιο, ξέρετε, οι επόμενες γενιές θα μελετούν γενικά το πώς κινήθηκε το εκλογικό σώμα τη τελευταία δεκαπενταετία στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Προφανώς και αυτό που λέτε ισχύει. Και ισχύει όμως γιατί υπάρχει τόσο δυσαρέσκεια από έναν κεντρό χώρο στο να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση, που προφανώς οποιοδήποτε κόμμα που ανήκει στο ευρύτερο κέντρο αντιμετωπίζει πρόβλημα. Γιατί μπρος να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς εισπυρώνεται με μια δύναμη που θα τον ρίξει από την εξουσία. Εμείς τι λέμε, γι' αυτό λέμε και μεταξύ μας και στα στελέχη μας και στον κόμμα, ότι θέλει ψυχραιμία και ηρεμία. Εκλογές δεν έχουμε, που σημαίνει ότι σήμερα πολύ εύκολα ένας πολίτης σε μια δημοσκόπηση απαντάει ότι θα ψήφιζε Νέα Δημοκρατία, εκφράζοντας δυσαρέσκεια στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν λοιπόν θα προκηρυχθούν εκλογές, θεωρούμε ένα μεγάλο κομμάτι από αυτών των ανθρώπων όμως που ψήφισε ποτάμι στις επόμενες εκλογές, θα επιστρέψει και εν τέλει θα ψηφίσει ποτάμι σε μια λογική ότι, ξέρετε, εγώ επειδή έχω ζήσει έτσι από κοντά από το 2010 και μετά,
τις πολιτικές εξελίξεις, τις μετατοπίσεις μέσα στα κόμματα, η επόμενη Βουλή, εφόσον πλέον ΠΑΣΟΚ διοίκησε, Νέα Δημοκρατία διοίκησε, ΣΥΡΙΖΑ διοίκησε, δεν υπάρχουν πέρα από την Χρυσή Αυγή και από μερικές έτσι, άλλες φωνές, δεν υπάρχει κάποιος να πει ότι μπορεί μέσα σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, σε ένα εντελώς διαφορετικό διακύβευμα να φύγει η Ελλάδα από την κρίση. Άρα η επόμενη Βουλή θα πρέπει να είναι μια Βουλή συνεργασίας όλων των κομμάτων που είναι μέσα στη Βουλή, για να μπορέσει η Ελλάδα να πάει μπροστά. Εγώ, επειδή δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά και στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, εξάγοντας ελληνικά προϊόντα όμως, από μικρούς παραγωγούς, βλέπω καθημερινά ότι δεν πάει άλλο. Το λίπος που οι Έλληνες, μέσα εισαγωγικά, που καταναλώνουν τα τελευταία 5-6 χρόνια, έχει τελειώσει. Είμαστε εδώ στο Κυλκής, βλέπουμε τα άδεια μαγαζιά, βλέπουμε τη νεκρή αγορά. Αυτό το πράγμα πόσο νομίζετε ότι μπορεί να συνεχιστεί? Εγώ απορώ πώς συνεχίζεται και σήμερα. Άρα θεωρώ ότι. Γι' αυτό λέω ότι όταν θα προκύψουν εκλογές, το ένα κρίσιμο κομμάτι της κοινωνίας που μας ψήφισε θα επιστρέψει και θα μας δώσει δυνατότητα να είμαστε στην επόμενη Βουλή. Κύριε Νηφούδη, είσαστε τώρα στην περιοδία μαζί με τον Σταύρο Θοδωράκη, οπότε συνεχίζετε εκεί, να μην σας απασχολούμε άλλο. Ελπίζω να τα πούμε από κοντά, γιατί υπάρχουν ζητήματα και τοπικά της Θεσσαλονίκης που θα μας ενδιέφερε να έχουμε την άποψή σας. Δεν ξέρω αν θα έχει κάποια συνάντηση έτσι με κόσμο εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί το συνηθίζει ο Σταύρος Θοδωράκης. Θα βρεθεί με πολίτες να ανταλλάξει απόψεις. Χθες περπατήσαμε στην Θεσσαλονίκη. Εν τέλει συναντηθήκαμε χθες το βράδυ, όπως σας είπα, στο Χορτιάτι, και με εθελοντές και πολίτες της Θεσσαλονίκης. Σήμερα το βράδυ παρουσιάζει ένα βιβλίο στο κέντρο της πόλης που πάλι θα συναντηθεί με πολίτες, και αύριο το συνέδριο της ΚΕΔ. Είναι στο βιβλίο του Σταύρου του Κωνσταντινίδη, γνωστού συγκοινωνιολόγου. Ναι. Λοιπόν, κύριε Νηφούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας.